Ειδικά και κυριολεκτικά. Μισό. Λοιπόν, ο συνομήλικό μου ο κύριο Νίκο Πάτση και ο κύριο Λάζο Τέμα στο Πολυτεχνικό. Για αυτή τι είπατε, κύριε Σπάτση, στον κύριο Τέμα. Τι? Ότι? Ότι? Είσαστε μακεδονομάχικο. Ήμασταν όλη η οικογένεια, ήταν μακεδονομάχο. Συμφωνεί όμω ο κύριο Σπάτση να τονίσει ότι στα 1905 η οικογένεια Σπάτση αναστήλωσε την εκκλησία του έξω για σωτήρι. Υπάρχει πλάκα που λέει ότι είναι συνδρομή και μέρημνα και δαπάνη η οικογένεια Σπάρτης. Είναι μεγάλη φορά και εκείνο έχει καταστραφεί από το, στην καταστροφή της Νάουσας, έτσι. Το αναστήλωσαν αυτοί και ακόμα η ταμπέλα είναι τα θεμέλια τα γι' αυτό και εκείνη η εκκλησία έχει εικόνες του Ματθαίου. Οι εικόνες αυτές είναι χαρισμένες από το τη συγκέντρια που ξέρω και όχι μόνο αυτό, ορισμένες από αυτές τις εικόνες είναι και από του παππού του Τάκη του Μπάιτς. Έλα εδώ μικρή, είδα κανένα σαφιακή με την πλάτη του Ναφτάλη. Δεν τρέψει το τάκι. Κυρία Περιφερειακή Σύμβουλος, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, σας καλωσορίζουμε στις εγκαταστάσεις μας στον Υπηκό Σύλλογο της Νάουσας, στο Δαλαμάρι. Πριν από 10 ακριβώς χρόνια, το 2002, ο Σύλλογος επέλεξε να τιμήσει τη μάχη της Κοντροσούβλας την περίοδο που ο ιστορικός ερευνητής κ. Στέργιος Αποστόλου παρουσίαζε στοιχεία της μάχης στην εφημερίδα Νέοι Καιροί της Νάουσας. Ο λόγος που επιλέξαμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη μάχη της Κοντροσούβλας ήταν για να τιμήσουμε τη συμβολή της Νάουσας στο Μακεδονικό Αγώνα. Ιδιαίτερα δε τη συμβολή των Ναουσαίων στην δύσκολη εκείνη και επικίνδυνη περίοδο που προσπάθησαν να διατηρήσουν το ελληνικό αίσθημα υψηλό στη Μακεδονία. Οι Ναουσαίοι, με κίνδυνο της ζωής τους και των οικογενειών τους, μετέφεραν από σπίτι σε σπίτι και από κελάρι σε κελάρι τους τραυματίες της μάχης της Κοντροσούβλας και όχι μόνο βεβαίως όλων των μαχών που έκαναν τα δικά μας αντάρτικα σώματα, προκειμένου να τα περιθάλψουν κάτω από τον φόβο βεβαίως της τουρκικής φοράς. Η συμβολή της Νάουσας εκείνη την περίοδο ήταν καθοριστική ποικιλότροπα. Ήταν το κέντρο του ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή του Βάλτου, μια και οι όμορες πόλεις, τα Γιαννητσά, η Βέρεια, η Έδεσα, ήταν είτε υπό την επιρροή είτε υπό την κατοχή Σλάβων και Τούρκων. Λεπτομέρειες για την μάχη της Κοντροσούβλας με τεκμηρωμένα έγγραφα από το που υπάρχουν στο βιβλίο των κυρίων Αποστόλου και Βαλσαμίδη, το οποίο εξέδωσε πριν από 4 χρόνια ο Επικός Σύλλογος και διατίθεται στο τραπέζι εκείνο με τις κυρίες. Ο ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, πολυγραφότατος, ο δάσκαλός μου, ο Μανώλης Βαλσαμίδης, θα μας παρουσιάσει στοιχεία από εκείνη την ταραγμένη περίοδο, αλλά επίσης θα μας περιγράψει και τους αγώνες που έχουν γίνει στην περιοχή μας εδώ από αρχαιοτάτων χρόνων, προκειμένου αυτή η περιοχή να παραμείνει ελληνική. Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τον Υπηκό Σύλλογο Νάουσας και τον φίλο τον Λάζαρο τον Τέμα και τα μέλη της διοίκησης που συνδιοργανώνουν αυτή την τιμητική έτσι, την επέτειο μνήμης στους αγωνιστές στο Μακεδονικό Αγώνα το 1906, 11 Απριλίου του 1906. Η Νάουσα, βλέπετε, έχει μια μακρά ιστορία στην
προσφορά στους αγώνες του έθνους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Μια σημαντική λοιπόν σελίδα είναι αυτή, εδώ στον τόπο μας, στη Μάχη της Κοντροσούγκλας, όπου ήμασταν ενωμένοι νωρίτερα παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και θέλω ιδιαίτερα από το βήμα να ευχαριστήσω τους εκεί παριστάμενους φίλους του Ειδικού Ομίλου, του Ειδικού Συλλόγου Νάουσας, τους στρατηγούς που μας εκτίμησαν λίγο νωρίτερα σήμερα, αυτή την ώρα δεν μπορούσα να είναι, αλλά ιδιαίτερως θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους από την Κρήτη, το Σύλλογο Κρητικών λοιπόν Ημαθίας, που πάντα είναι παρόντες σε τέτοιες εκδηλώσεις. Και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ λοιπόν σε αυτά τα παιδιά που με το προεκτικό τους θα τους καμαρώσουμε στη συνέχεια, όπως και το Λύκειο Λιμνίδων της Νάουσας βέβαια, που πάντα είναι παρόντες. Νομίζω όμως το ιστορικό της ημέρας θα αναφερθεί με περισσότερα λόγια, περισσότερα από αυτά που είπε και ο Λάζαρος, ο δάσκαλός μας, ο Μανώλης ο Βαλσαμίδης, που μας είναι... Δήμαρχε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλοι κριτικοί, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις υπόρειες του όρους Βέρμιο. Το όνομα του βουνού Βέρμιο και ο χώρος, οι κορυφογραμμές που κατεβαίνουν προς το βάλτο και την αποπυσιγραμμένη λίμνη, μας θυμίζουν τη μαρτυρική και ηρωική ζωή των Ελλήνων αυτοχθόνων που μόνοι τους ή μαζί με τους απανταχού Έλληνες διαχρονικά φυλάγουν στον τόπο αυτό Θερμοπύλες. Τα ποτάμια μεγάλα και μικρά, Αλιάκονα, Σκοτήχα, Αράπιτσα, Λουδίας, Αξιός, η Λόφη Νταλαμάρη στον οποίο λόφο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, Χοντροσούγλα, ο βάλτος με τα μυστικά του, η λίμνη, αν μπορούσαν να μιλήσουν ψηλότερα λίγο ο Άγιος Νικόλαος, θα μας έριχναν από έκπληξη σε έκπληξη. Είναι τόποι, θέατρα μεγάλων συγκρούσεων, τόποι γιγάντιων κατορθωμάτων, τόποι ασπίδα μακραίωνες δόξες, καταπονημένοι, αιματόβρεχτοι, τόποι που προκαλούν δάκρυα, μυρολόγια, τραγούδι. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι το Βέρμιο είναι απάτητο από του χειμώνος. Μας λέει ακόμη ότι κάτω από το Βέρμιο βρισκόταν η κήπη του μυθικού βασιλιά Μίδα. Ωραίες ιστορίες. Μας μιλάει όμως και για κάποια γεγονότα. Πρώτο, ότι όταν ο Πέρσης βασιλιάς έστειλε αντιπροσώπους του να ζητήσουν γη και είδωρ από αυτό το τόπο, βασιλιάς τότε της Μακεδονίας ήταν ο Αμίντας, τους προπετεί σε εκείνους υβριστές Πέρσες, ο γιος του Αμίντα, Αλέξανδρος, με τους συντρόφους του, τους κατέβασε στον Άδη. Είχαν πάνω απ' όλα και έχουν τιμή οι Μακεδόνες. Αργότερα, όταν έφτασε ο Περσικός στρατός με τον στρατηγό Μαρδόνιο με σκοπό να καταλάβει την Ελλάδα, εκείνοι που τους έφραξαν το δρόμο ήταν οι τότε κάτοικοι της Μακεδονίας. Έπεσαν ευνηδιαστικά νύχτα στο στρατόπεδο του Μαρδόνιου και σφαίων πολλούς φωνεύουσι, Μαρδόνιοντε αυτόν τραυματίζουσι. Ο στρατός του Μαρδόνιου κακοπαθεί στη Μακεδονία και ο στόλος καταστρέφεται στον Άθο και ο Μαρδόνιος ντροπιασμένος γυρίζει στην Ασή. Ας έρθουν όμως σε νεότερες εποχές, στην τουρκοκρατία. Το ανυπότακτο των Ελλήνων γεννάει εκείνον τον ιδιότυπο απελευθερωτικό αγώνα με την περήφανη κλαφτουριά. Κάθε πέτρα και φλάμβου, κάθε κλαδί και κλέφτης. Στην Ελλάδα έρχονται κάθε χρόνο ξένοι επισκέπτες, γιατί η φύση της πατρίδας μας είναι όμορφη, αλλά και για να ζήσουν κάτι από το μεγαλείο του παρελθόντος. Πελοπόννησος, Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, νησιά, η Κρήτη, αγγίζουνε τους μύθους.
Όπου να απλώσεις το χέρι σου, ιστορία ένδοξη θα ακουμπήσεις, που φτάνει πίσω στα χρόνια τα μυθικά. Σήμερα, φίλοι, ανεβήκατε στη Χοντροσούγλα. Στα μεσημβρινά της σώζεται ολόκληρο, με ολίγες φθορές, κύριε Δήμαρχε, το στρατόπεδο ολόκληρο, το στρατόπεδο του Καρατάσιου. Τι να πούμε για τον Καρατάσιο? Λίγα, μια κουβέντα. Πανέλληνες. Βρέθηκε σε όλη την Ελλάδα, βρέθηκε στα νησιά. Στην Κρήτη δεν πήγε ο ίδιος, αλλά αργότερα πήγε και αγωνίστηκε στην Κρήτη ο γιος του, ο Τσάμις ο Καρατάσιος. Όσοι αγαπούν την ιστορία, από ήχος εκείνης της εποχής είναι τα λεγόμενα μουζουρικά. Η κλεφτουριά διαλύθηκε από το θεριό της Ηπείρου τον Αλή Πασά. 30 χρόνια αγωνίστηκε ο Αλή Πασάς για να τους βγάλει από τις μονιές τους, να τους βγάλει από τις πυλές τους, να τους βγάλει από τα κρυσφύγετά τους. Πολλοί είπαν ότι διέλυσε την κλεφτουριά ο Αλή Πασάς. Έχω αντίθετη γνώμη. Την ένωσε την κλεφτουριά ο Αλή Πασάς. Την πείσμωσε την κλεφτουριά ο Αλή Πασάς. Και θα πω και μια κουβέντα, επιτρέψτε μου, το επιτρέπει η ηλικία και η εμπεριστατωμένη ενασχόλησή μου πάνω στα κείμενα τα ιστορικά. Το κυνήγι της κλεφτουριάς ήταν αυτό που έφερε πιο γρήγορα την επανάσταση του 21. Γιατί τους ένωσε, τους πείσμωσε και πλέον πήγαν πίσω τα εγώ και μπήκε μπροστά η ελληνική σημαία. Θα έρθει η ώρα που θα δούμε από πού ξεκίνησε η επανάσταση του 21. Thank you.
επισιώτη, αφού τον χορεύουνε όσοι έχουνε την νιώτη.